Η πρόεδρος της Πλεύσης ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας από το Βόλο για τα τέμπη τόνισε ότι η εντολή για το μπάζωμα του τόπου του εγκλήματος, του τόπου της ιδεροδρομικού δυστυχήματο, δόθηκε από την κυβέρνηση. Παράλληλα η ίδια ανέφερε ότι «αυτό το γνωρίζω και προσωπικά διότι μου το γνωστοποίησε ο ίδιος ο ανακριτής την ερώτηση που του έκανα όταν τον επισκέφθηκα εκπροσωπώντας οικογένεια θύματος. Στη συνέχεια η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για προσωπική έγγραφη εντολή του Μητσοτάκη προκειμένου να αλλάξει χέρια η ανάκριση, ενώ χαρακτήρισε ανεκδίγητο τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής, Δημήτρη Μαρκόπουλο, ζητώντας να συνεχιστεί η κοινοβουλευτική διαδικασία και να μην θεωρηθεί ολοκληρωμένη. Όπως δήλωσε, είναι τραγικό και εξαιρετικά προκλητικό ότι ένα χρόνο μετά οι επιτελείς της κυβέρνησης δείχνουν ο ένας τον άλλον για να αρνηθούν το πρωτοφανές ότι η εντολή για τον Πάζωμα δόθηκε από την ίδια την κυβέρνηση και από το Μητσοτάκι. Ξέρουμε ότι ο Πρωθυπουργό είχε προσωπική εμπλοκή και ότι έδωσε προσωπική εντολή έγγραφη για να αλλάξει χέρια η ανάκριση. Στη συνέχεια η ίδια κατέληξε λέγοντας «Η Εξεταστική Επιτροπή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να τελειώσει». Έκλεισε τις εργασίες της με τη βία η κυβερνητική πλειοψηφία και ο κύριος Μαρκόπουλος αυτό το ανεκδίγητο πρόσωπο που προεδρεύει τα για να καλύψει και να συγκαλύψει τις κυβερνητικές ευθύνε.